Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω με πολύ απλά λόγια να εξηγήσω τι είναι ο καρκίνος, τι τον προκαλεί, πώς αναπτύσσεται και εξαπλώνεται, πώς δημιουργούνται οι όγκοι και τι είναι οι μεταστάσεις. Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Mea Culpa, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Ο καρκίνος είναι μια μεγάλη ομάδα ασθενειών που εμφανίζονται όταν τα μη φυσιολογικά κύτταρα διαιρούνται γρήγορα και μπορούν να εξαπλωθούν σε άλλους ιστούς και όργανα. Αυτά τα ταχαίως αναπτυσσόμενα κύτταρα μπορεί να προκαλέσουν όγκους. Μπορεί επίσης να διαταράξουν την κανονική λειτουργία του σώματος. Ο καρκίνος είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος ευθύνεται για σχεδόν 1 στους 6 θανάτους το 2020. Η κύρια αιτία του καρκίνου είναι οι μεταλλάξεις ή αλλαγές στο DNA στα κύτταρά σας. Οι γενετικές μεταλλάξεις μπορούν να κληρονομηθούν. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν μετά τη γέννηση ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών δυνάμεων. Αυτές οι εξωτερικές αιτίες που ονομάζονται καρκινογόνες ουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν φυσικές καρκινογόνες ουσίες όπως η ακτινοβολία και το υπεριόδες φως, χημικές καρκινογόνες ουσίες όπως ο καπνός του τσιγάρου, ο αμύαντος, το αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρύπανση και μολυσμένα τρόφιμα και πόσιμο νερό, βιολογικές καρκινογόνες ουσίες όπως ιοί, βακτήρια και παράσιτα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 33% των θανάτων από καρκίνο μπορεί να οφείλονται στον καπνό, το αλκοόλ, τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος, τη χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και την μη αρκετή σωματική δραστηριότητα. Τα φυσιολογικά κύτταρα στο σώμα σας αναπτύσσονται και διαιρούνται. Κάθε ένα έχει ένα κύκλο ζωής που καθορίζεται από τον τύπο του κυττάρου. Καθώς τα κύτταρα καταστρέφονται ή πεθαίνουν, νέα κύτταρα παίρνουν τη θέση τους. Ο καρκίνος διαταράσσει αυτή τη διαδικασία και προκαλεί ανώμαλη ανάπτυξη των κυττάρων. Προκαλείται από αλλαγές ή μεταλλάξεις στο DNA του κυττάρου. Το DNA σε κάθε κύτταρο έχει οδηγίες που λένε στο κύτταρο τι να κάνει και πώς να αναπτυχθεί και να διαιρεθεί. Οι μεταλλάξεις συμβαίνουν συχνά στο DNA, αλλά συνήθως τα κύτταρα διορθώνουν αυτά τα λάθη. Όταν ένα λάθος δεν διορθωθεί, ένα κύτταρο μπορεί να γίνει καρκινικό. Οι μεταλλάξεις μπορεί να προκαλέσουν κύτταρα που θα πρέπει να αντικατασταθούν για να επιβιώσουν αντί να πεθάνουν και να σχηματιστούν νέα κύτταρα όταν δεν χρειάζονται. Αυτά τα επιπλέον κύτταρα μπορούν να διαιρεθούν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας το σχηματισμό όγκων. Οι όγκοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας ανάλογα με το πού αναπτύσσονται στο σώμα. Δεν είναι όλοι οι όγκοι καρκινικοί. Οι καλοήθεις όγκοι είναι μη καρκινικοί και δεν εξαπλώνονται σε κοντινούς ιστούς. Αλλά μερικές φορές οι όγκοι μπορεί να μεγαλώσουν και να προκαλέσουν προβλήματα όταν πιέζουν γειτονικά όργανα και ιστούς. Οι κακοήθεις όγκοι είναι καρκινικοί και μπορούν να εισβάλλουν σε άλλα μέρη του σώματος. Ορισμένα καρκινικά κύτταρα μπορούν επίσης να εξαπλωθούν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ή του λεμφικού συστήματος σε απομακρυσμένες περιοχές του σώματος. Αυτό ονομάζεται μετάσταση. Οι καρκίνοι που έχουν δώσει μεταστάσεις θεωρούνται πιο προχωρημένοι από αυτούς που δεν έχουν κάνει. Οι μεταστατικοί καρκίνοι είναι συχνά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και πιο θανατηφόροι. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.